θα δείτε ότι ο κόσμος αγωνιά να ενημερωθεί σωστά. Έτσι. Γι' αυτό σας έχουμε σήμερα εδώ. Πολύ ωραία, κύριε Παπαδάκη, και εγώ ξέρω και γι' αυτό ήρθα, γιατί είσαστε η, θα λέγα, η κατεξοχήν κοινωνική ενημερωτική εκπομπή. Αυτή που λέει στον κόσμο πράγματι, πέρα από τις κριτικές, από τις τρομοκρατικές κριτικές, να μου επιτρέψετε μερικές φορές, δηλαδή πώς να φοβίζουμε τον κόσμο από το χάραμα ότι σκοπεύει να καταστραφεί και να χάσει τα πάντα. Εμείς δεν είπαμε. Εσείς τουλάχιστον του λέτε και τι δίνετε. Αλλά να πω και στο κοινό σας τα εξής δύο. Πέρα από αυτό που ξέρετε εσείς, κύριε Παπαδάκη, προσωπικά, δηλαδή οποιασδήποτε πράγματι ερωτήσεις μαζεύετε, το ξέρετε και είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία, μας τις στέλνετε στο Υπουργείο και σας τις απαντάμε καθημερινά. Αυτό είναι το ένα. Γιατί βεβαίως δεν μπορούμε όλα να τα πούμε στην τελευταία λεπτομέρεια εδώ, αλλά έχουμε κάνει τα εξής δύο πράγματα. Το ένα, έχουμε εκπαιδεύσει 325 δήμους της χώρας. Όλο αυτό το διάστημα τους εκπαιδεύουμε πάνω στο ΚΕΑ. Επίσης τα ΚΕΠ έχουμε στείλει, επειδή τα ΚΕΠ είναι και πιο ας πούμε εκπαιδευμένα σε τέτοιου τύπου συναλλαγές με το κοινό και ενημερώσεις. Έχουμε στείλει ένα βίντεο ή training, δηλαδή ξέρουν τα βήματα που πρέπει να κάνουν όλοι οι υπάλληλοι που εμπλέκονται σε αυτή την ιστορία. Είμαστε ευγνώμονες σε αυτό το τεράστιο προσωπικό των Δήμων και τον ΚΕΠ που θα μας βοηθήσει, παρόλο που και η εμπειρία μας είναι από το πιλωτικό που κάναμε στους 30 Δήμους του ΚΕΑ, γιατί το ΚΕΑ ήδη έτρεξε σε 30 Δήμους πιλωτικά και άρα έχουμε εμπειρία, και γι' αυτό αυτό που βλέπετε είναι και το διορθωμένο ΚΕΑ μετά την εμπειρία μας από τους 30 Δήμους. Έχουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή στους, ένα ενημερωτικό τεράστιο υλικό, και ξέρουμε επίσης ότι το 50, παραπάνω από το 50% μπαίνει στην πλατφόρμα μόνο του. Μόνο του. Στο σπίτι του, γιατί ο ίδιος ξέρει, γιατί ο γονός του ξέρει, γιατί το παιδί του ξέρει. Να χρησιμοποιήσει. Έχουμε ημερομηνία το πότε θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις, γιατί ρωτάει πάρα πολύ σχόλους. Πάτε σε λεπτομέρειες. Βέβαια. Έχουμε ημερομηνία, γι' αυτό είμαι και εγώ εδώ. Ωραία. Σήμερα. Λοιπόν, η ημερομηνία είναι 1η Φεβρουαρίου. Θα μπούμε και σε θέματα γενικότερη πολιτική. 1η Φεβρουαρίου, έτσι. Η ημερομηνία, κύριε Παπαδάκη, κυρία Αντωνοπούλου, κύριε Σιωμόπουλε. KEAPROGRAM.gr KEAPROGRAM.gr. Αλλά οι αιτήσεις θα γίνονται στα ΚΕΠ. Ηλεκτρονικά, Τετάρτη. Τετάρτη, 1η του μηνός, ακριβώς σε λιγότερο. Ηλεκτρονικά από τα ΚΕΠ και από τους Δήμους. Έτσι. Ηλεκτρονικά από τα ΚΕΠ και από τους Δήμους. Και επειδή είναι δύσκολο σε κάποιους ανθρώπους ηλεκτρονικά, μπορούν να εξυπηρετούνται από τους Δήμους και από τα ΚΕΠ. Θα κάνουμε και θέματα, ερωτήματα γενικότερα. Γιατί. Σε είδα και στο ποντίκι σήμερα, έχει τον Ευκλήδη Τσακαλώ, το λέει. Φίλος μας, ένα φίλος βήμα μπρος, ένα βήμα πίσω. Νομίζω θα το χαρεί πολύ ο Ευκλήδης αυτό το πρωτοσέλιδο του ποντικιού. Μήπως ο κύριος Τσακαλώτος έχει μείνει ένα βήμα πίσω και έχει πάει ο κύριος Χουλαράκης ένα βήμα μπροστά. Γιατί το βλέπω πλησίστιο τον κύριο Χουλαράκη, πιο κοντά, πιο σοσιαλδημοκράτη, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, σε μια αριστερή κυβέρνηση, να έρθει πιο κοντά με τους θεσμούς, με την Τρόικα δηλαδή, και να έρθει σε συμφωνία παρά τον κύριο Τσακαλώτο. Να δούμε τι είδους συμφωνία είναι αυτή. Αυτά, κύριε Μέγα, είναι αγαπημένα κουτσομπολιά. Του αρέσει πάντα όλων των μίντια να βρίσκουν διαφωνίες. Εγώ ξέρω ότι το οικονομικό επιτελείο είναι αραγές. Και είναι προφανές ότι δουλεύουν μαζί. Είναι προφανές και όποιος ξέρει, ξέρει. Ότι βιώσαμε την γενναιότητα του κυρίου Παπαδημητρίου, ο οποίος στα Τρίκαλα είπε ότι συζητάμε τη μείωση του αφορολογήτου, και εδώ ήρθε και μας είπε ότι ξέρετε κάτι, ήταν λάθος η διατύπωσή μου. Ήταν λάθος δικό μου. Και είναι οικονομικός υπουργός. Μακάρι να μείνει λάθος. Δηλαδή. Μακάρι. Τώρα πρόκειται για γενναιότητα παραδοχής λάθους ή για γενναιότητα ειλικρίνειας. Το μέλλον, το απότερο θα το δείξει. Πάμε όμως στο κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, γιατί έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα. Παρεμβαίνεις, Χρήστο, όποτε θέλεις. Εγώ δεν το ξέρω το θέμα. Καλά, ένα πράγμα θα σας γιατί, πω. Γιατί, κύριε Δελατόλα. Δεν το ξέρω, γιατί δεν έχω, το ξέρω. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα της χώρας μας αυτό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και μπράβο σας. Και θα εξηγήσω τι έχει. Ένα ερώτημα που θα θέσω εγώ.
Επειδή έχω ακούσει τον Γιώργο και τον Τίνο εδώ και να λένε πολλές φορές για διάφορα προγράμματα που ξεκινούν τάδε και δεν ξεκινούν τάδε. Το ένα σημαντικό πράγμα είναι όταν λέτε ότι αρχίζει ένα πρόγραμμα, να αρχίσει ένα πρόγραμμα. Και πανελλαδικά είπατε, 325. Διότι εκεί χάνεται η αξιοπιστία. Η αξιοπιστία. Να έρθουμε λοιπόν τώρα. Έχετε πολύ δίκιο και γι' αυτό καθυστέρησα. Εγώ είχα πει ότι θα αρχίσει τον Ιανουάριο. Αν θυμάστε. Αλλά πράγματι υπήρξαν τεχνικά προβλήματα και όταν λέμε 1η Φεβρουαρίου, πια εννοούμε 1η Φεβρουαρίου. Και όμως πρέπει να πω κάτι. Για να μην υπάρχει κανένας πανικός, κύριε Παπαδάκη, ακούστε με λιγάκι. Και ο ελληνικός λαός, όποιοι παρακολουθούν την εκπομπή σας, πρέπει να πω το εξής. Το ότι ανοίγει 1η Φεβρουαρίου και το ότι θα αφορά. Θα χάσω τρεις μήνες. Γύρω στις 700.000 ανθρώπους τώρα θα έρθουν. Δεν θα πάρουν Γενάρη, Φλεβάρη. Όχι. Και αν θα πάρουν Μάρτη. Όχι. Θα έρθουμε και σε αυτό. Μισό λεπτό να πω κάτι. Δεν υπάρχει λόγος να υπάρξει πανικός. Όχι πανικός. Μισό λεπτό. Αλλά δεν χρειάζεται την 1η Φεβρουαρίου να τρέχουν όλοι και να κάνουν ουρές. Γιατί όλοι όσοι μπουν από 1η Φεβρουαρίου μέχρι 28 Φεβρουαρίου θα πάρουν αυτό που τους αναλογεί κανονικά. Θα πάρουν αναδρομικά πήραν... και για τον Γενάρη. Όχι, περιμένετε. Δεν έχει αναδρομικά το ΚΕΑ. Γιατί από τη στιγμή που αρχίζει. Έχει και καθυστερήσει. Ας σας παρακαλώ, κύριε Παπαδάκη, ναι, κανόνες το ΚΕΑ. Θα πάρουν το Μάρτι αυτό. Εσείς δεν είσαστε έτοιμοι. Εσείς δεν είσαστε έτοιμοι όμως. Γιατί να μην πάρουν. Σταθείτε, είναι... κύριε Παπαδάκη, μην μου κάνετε τέτοιο μπούλινγκ, γιατί δεν θα προλάβω να πω αυτά που πρέπει. Θα τα πείτε, λοιπόν, έχω ρωτήματα αυτό πολλά. Αυτό που πρέπει να καταλάβει όλος ο κόσμος είναι να μην έχει καμία αγωνία ότι θα χάσει το μηνιάτικο, το αντίστοιχο του Φεβρουαρίου. Είτε πάει την 1η του μηνός, είτε πάει τις 28 του μηνός. Αυτό δεν σημαίνει να μαζευτούν όλοι τις 28 του μηνός. Αλλά σημαίνει με ψυχραιμία. Όλοι ωραία. Θα εξυπηρετηθούν. Πάμε και να δούμε αυτούς που έχουν χάσει την ψυχραιμία τους τώρα. Όχι, θα σας πω. Ξέρετε ότι σε περίοδο κρίσης έχουμε ένα λαό που έχει επιδείξει δείγματα αλληλεγγύης εκπληκτικά. Το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης εξαιρεί αυτούς που έδειξαν αλληλεγγύη. Τι δηλαδή. Έχουμε ένα ζευγάρι που χάνουν τη δουλειά τους, έχουν και ένα παιδάκι. Και υποχρεώνονται να πάνε ή στο ένα πατρικό σπίτι ή στο άλλο πατρικό σπίτι, γιατί δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Χωρίς εισόδημα τους φιλοξενεί ο πατέρας και η μάνα, που το εισόδημά τους είναι 200 ευρώ σύνταξη ο ένας, 400 ευρώ σύνταξη ο άλλος, 600 ευρώ, όπου τα κουτσόφερναν βόλτα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα πάρουν κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, γιατί δεν θα κάνουν την αίτηση με βάση το μηδενικό τους εισόδημα, αλλά το εισόδημα της οικογένειας που τους φιλοξενεί. Οι φιλοξενούμενοι λοιπόν εξαιρούνται. Γιατί, κυρία Υπουργέ? Δεν εξαιρούνται. Κάνετε ένα μεγάλο λάθος. Αφού σας είπα τα εισοδηματικά κριτήρια της οικογένειας που τους φιλοξενεί. Δεν είναι το κριτήριο. Κύριε Παπαδάκη, το έχω ακούσει από το πρωί αυτή την ιστορία. Μάλιστα. Και την ακούω πολλές μέρες. Μάλιστα. Και το είδαμε και στους δήμους το οποίο κάναμε το πιλωτικό. Τι θα ισχύσει? Αυτό που είδαμε και στο πιλωτικό δεν είδαμε τέτοιου είδους μεγάλες ανισότητες και αδικίες από αυτές που περιγράφεται. Με τα μηνύματα διότι... Ναι. Να σας δώσω αλλά εγώ ήδη 200 άτομα. Πρέπει να καταλάβετε ένα πράγμα, κύριε Παπαδάκη. Αυτοί να το καταλάβουν. Εγώ δεν να καταλάβω. Εγώ ζω. Ναι. Εκείνοι δεν μπορούν να ζήσουν. Ωραία. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω το εξής. Τι είναι το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης και γιατί το είπαμε έτσι και δεν το είπαμε ελάχιστο εγγυημένο κτλ. Το ελάχιστο εγγυημένο είναι... δεν έχει καμία σχέση. Ακριβώς. Είναι πολύ μεγαλύτερο. Μισό λεπτό. Αυτό είναι σε κάθε χώρα διαφορετικό. Το ελάχιστο εγγυημένο. Και ξέρετε ότι εξαρτάται από πάρα πολλές παραμέτρους. Αυτή τη στιγμή εμείς εξασφαλίσαμε 750 εκατομμύρια για ένα έτος για το ΚΕΑ, για το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Μείον 80 εκατομμύρια γιατί δεν θα δοθεί τον Ιανουάριο. Περιμένετε, κύριε Μέγα, μη φοβάστε. Τον Ιανουάριο θα τον καλύψουμε με τον παλιό τρόπο. Θα μας κάρτα κάνετε όμως τη χάρη ένα-ένα τα ερωτήματα να απαντώνται. Δεν πρόκειται να αφήσουμε τον πληθυσμό. Όπως ψηφίσαμε μάλιστα. Τον νόμο για την ανθρωπιστική κρίση μέσα στον πρώτο μήνα που ήρθαμε στην κυβέρνηση, μια και έχουμε και τα δύο χρόνια, να το θυμηθούμε. Για να μην χανόμαστε για τους φιλοξενούμενους, σας παρακαλώ. Είναι απαντώ όμως, αλλά τι να κάνω. Απαντώ όμως. Λέω λοιπόν ότι ο σκοπός του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης είναι να εξασφαλίσει αυτό το ελάχιστο στις οικογένειες ή στις συγκατοικήσεις που δεν το έχουν. Το ελάχιστο. Δηλαδή,
Εάν είσαι μόνος σου και έχεις μια οικογένεια και είναι αυτό το ελάχιστο το στη συγκατοίκησή σου, εμείς το διασφαλίζουμε. Είτε έχεις ένα ποσοστό, μα σας το απαντώ, κύριε Παπαδάκη. Αφού σας είπα, άμα το ξεπερνάει το ελάχιστο, δεν το εξασφαλίζει. Μα δεν το ξεπερνάει ο ίδιος. Μα δεν έχει σημασία, ένα νοικοκυριό είναι αυτό. Ρωτάτε πώς θα ζήσουν 7 άτομα με 600 ευρώ το μήνα. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα. Εσείς και εγώ ζούμε με 600 ευρώ το μήνα. Κανείς δεν ζει. Και τα ξέρετε όλα αυτά πολύ καλά. Αλλά ξέρετε ότι στην ανθρωπιστική, στα μέτρα της ανθρωπιστικής κρίσης. Μισό λεπτό. Ισχύει για όλους όμως. Δώσαμε 250 εκατομμύρια το χρόνο. Σημασία έχει ότι αποκλείονται. Και τώρα δίνουμε 750, κύριε Παπαδάκη. Μάλιστα. Τρεις φορές παραπάνω. Αλλά η αριθμητική είπα, λοιπόν, λέει ότι αυτό που κάνουμε με το ΚΕΑ είναι πολύ μεγάλο δίκτυο ασφάλειας για τον πληθυσμό. Δεν σας είπα ότι είναι καλό, σας είπα ότι είναι άδικο σε ορισμένες περιπτώσεις. Δεν θα πάμε στην υπολεπτομέρεια, γιατί δεν είναι υπολεπτομέρεια. Ακούστε δεν με είναι λιγάκι. Ακούστε με λιγάκι όμως. Άμα το κάνουμε έτσι, εγώ θα φωνάζω, εσείς όχι, 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 κανείς δεν θα καταλαβαίνει. Θέλω. Γιατί έχω 500 ερωτήσεις. Χριστική είναι η κουβέντα. Δεν είναι Χριστική είναι η κουβέντα. Εγώ σας είπα. Να καταλάβει όμως και ο ελληνικός λαός ότι αυτό που εγώ δίνω παράδειγμα. Είναι δίνω παράδειγμα και δεν μου απαντάτε όμως. Αυτό το παράδειγμα σας απάντησα. Αυτό που διασφαλίζει το ελάχιστο, το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης είναι μία οικογένεια, μία συγκατοίκηση να μπορεί να έχει αυτό συνολικά το νούμερο. Αφήστε το δύο οικογένειες. Αν είναι δύο οικογένειες, μόνες τους, αθροίζεται όλα τα μέλη, μέχρι 900 ευρώ το μήνα δίνουμε σε αυτές τις δύο οικογένειες που συγκατοικούν. Αυτό λέμε. Ό,τι έχει εισόδημα φιλοξενούμενος, είτε έχει οικογένεια, όλα αυτά μπαίνουν σε ένα κουβά. Είτε είναι λοιπόν μόνος του. Ίσως δεν έγινε αντιληπτό το ερώτημά μου. Εσείς δεν κάνετε, δεν θέλετε να καταλάβετε. Το ερώτημά μου. Το κατάλαβα, κυρία Κουλιά. Εγώ σας έβαλα άλλο ερώτημα. Επιμένετε χωρίς λόγο. Και σας είπα ότι έχουμε χιλιάδες, δεκάδες, μη σας πω εκατοντάδες χιλιάδων περιπτώσεων ανθρώπων που υποχρεώθηκαν να επιστρέψουν στην πατρική κατοικία, στην οικογενειακή, στέγη. Γιατί δεν μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα από μόνοι τους. Είτε είναι μεμονωμένα άτομα, είτε είναι οικογένειας. Αυτοί λοιπόν δεν μπορούν να κάνουν αίτηση με βάση τη δική τους οικογενειακή κατάσταση. Υπολογίζεται η οικογενειακή κατάσταση του ανθρώπου που φιλοξενεί. Δηλαδή, αν στο Δελατόλα έρθει ένας από την Τίνο και πει: έλα εδώ, ρε εσύ, Νικόλα, θα καθίσεις εδώ πέρα 5-6 μήνες μέχρι να τα βγάλεις πέρα. Και θα σου έχω και ένα πιάτο φαΐ και ένα κρεβάτι να κοιμάσαι. Με βάση τα εισοδήματα του Δελατόλα αυτός αποκλείεται. Και όχι με την πραγματική κατάσταση δική του. Αυτό σας λέω. Κύριε Παπαδάκη, να πω κι εγώ το επιχείρημα. Ο Δελατόλας δεν είναι χαρτιλίκι, ένα πιάτο και ένα πιάτο. 1,5 δις να δώσουμε, θα δίναμε ένα υψηλότερο ποσοστό, ώστε αυτό το που λέτε να συμπεριλαμβάνεται. Δεν έχουμε. Τι σημαίνει αυτό? Μια οικογένεια που είναι μόνη της, με 6 άτομα, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται διαφορετικά από μια οικογένεια όπου είναι πάλι 6 άτομα, αλλά οι 4 είναι φιλοξενούμενοι. Έχουμε ότι είναι το ίδιο, ακούστε με λιγάκι, ισονομία δυστυχώς του κράτους. Ωστόσο, λέει ο κύριος Παπαδάκης. Πώς εάν φορές ένα να το πούμε. Δεν είναι πεπερασμένα τα οικονομικά. Δεν φτάνουν. Σωστό. Έχουμε όμως ένα συνταξιούχο, το ΟΓΑ, που λαμβάνει 400 ευρώ. Ζει μόνος του. Έτσι. Αυτός λοιπόν έχει μία κόρη, η οποία ήταν στην πόλη, με δύο παιδιά. Χώρισε η κόρη. Και έρχεται στο σπίτι. Αυτός, η κόρη και τα δύο παιδιά με 400 ευρώ δεν παίρνουν επίδομα. Ακούστε. Αυτό το συγκεκριμένο παράδειγμα που είναι σκληρό. Με δύο δεν είναι χιλιάδες περιπτώσεις το πρώτο. Αυτό, αλλά ας το δεύτερο. Αυτό δεν απαντώ, κύριε Δελατόλα, και το απαντώ με όρους ισονομίας. Η κόρη με τα δύο παιδιά, η οποία παίρνει, όταν έχει, είναι μονογονεϊκή οικογένεια, όχι, παίρνει 300. Μα ακούστε με. Δεν θα γίνει έτσι δουλειά. Δεν θέλετε να το ακούσετε έτσι. Όχι, δεν κάνετε λάθος. Όχι, το λέει. Μη με κατηγορείτε εμένα για αυτό. Όχι. Αφήστε τώρα αυτά. Λέει ο νόμος το παράδειγμα που έδωσε είναι καλό. Όχι, λέει ο νόμος που έχετε ψηφίσει, κύριε Υπουργέ. Καλύπτεται αυτό? Προσπαθώ να απαντήσω σε αυτό το παράδειγμα. Με δύο ισότιμα παραδείγματα. Με δύο ισότιμα. Ένα νοικοκυριό που δεν είναι φιλοξενούμενο και έχει 6 άτομα. Άλλο αυτό. Όχι, δεν είναι άλλο. Ένα νοικοκυριό που έχει 6 άτομα και δεν είναι φιλοξενούμενο. Πόσο συνολικά έχει πλαφόν?
πόσο συνολικά έχει πλαφόν. Το ίδιο έχει και το νοικοκυριό που είναι φιλοξενούμενοι. 9 εκατοστάρια. Το ίδιο δεν έχει. Δεν είναι έτσι, κύριε Δήμαρχε. Θα μου επιτρέψετε να σας πω πως δεν είναι. Πως δεν είναι. Δεν έχουμε συνέστηση της πραγματικότητας να λέμε ότι έτσι είναι. Γιατί αυτό το παράδειγμα που σας έφερε προηγουμένως, οι άνθρωποι, ένα ζευγάρι γερόντων που ζει με 400. Που ζει με 400 και 500 ευρώ το μήνα, ίσα που τα κουτσοφέρνει βόλτα για να ζήσει. Εάν υποχρεωθεί λοιπόν να φιλοξενήσει το παιδί του, το οποίο έχει μείνει άνεργο και είναι και παντρεμένος και λέει έλα με τη γυναίκα σου ένα δωμάτιο και ένα τσουκάλι θα το μοιραστούμε, αυτοί οι άνθρωποι θα ζήσουν με τα 400-500 που δεν μπορούσαν να ζήσουν οι γέροντες. Και τους λέτε εσείς, εάν ζούσατε στο σπίτι το δικό σας, θα σας έδινα επίδομα. Επειδή ζείτε μαζί με τους γέροντες, σας αποκλείω. Γιατί υπολογίζω το εισόδημα των γερόντων γονιών σας. Αυτή είναι η μεγάλη αδικία, κατάλαβες, Αντώνη. Η μεγάλη αδικία είναι, κύριε πόσο Παπαδάκη, και δεν το καταλαβαίνουμε τόση ώρα. Τόση ώρα δεν το καταλαβαίνουμε. Εμείς το καταλαβαίνουμε. Αυτό σας λέμε τόση ώρα. Ότι δεν έχουμε λεφτά, είσαι μου λέτε. Έξι οικογένειες. Όχι, δεν είπα αυτό. Είπα ότι αυτή τη στιγμή η δικαιοσύνη, κακή δικαιοσύνη, πάρτε το όπως θέλετε, λέει ότι είσαι έξι άτομα. Σας μιλάω για δύο οικογένειες, κύριε. Για δύο οικογένειες σας μιλάω και εγώ. Τα οποία είσαι μία μάνα, ένας πατέρας, ένα ενήλικο παιδί με το παιδί του. Αυτοί λοιπόν όλοι οι άνθρωποι θα πάρουν είτε έχουν εισόδημα είτε δεν έχουν το ίδιο πλαφόν. Δηλαδή εξασφαλίζουμε το πλαφόν. Και αυτό σημαίνει. Δεν εξετάζεται η οικονομική κατάσταση του ζευγαριού. Σε αυτό το πλαφόν. Αλλά του πατέρα που του φιλοξενεί. Σε αυτό το πλαφόν συμπληρωματικό όταν φιλοξενεί δεν υπάρχει. Όχι. Είναι το ίδιο, κύριε Δελατόλα, το καταλάβατε. Δηλαδή. Είναι δηλαδή μια επιπλέον οικογένεια. Πρέπει να πάει να νοικιάσει. Να πάει να νοικιάσει. Να πληρώνει 300 ευρώ. Δηλαδή να πάει να νοικιάσει σπίτι. Αυτό που δεν έχει τον ίδιο μοίρα. Για να δικαιούται το επίδομα. Αλλιώ αυτό σημαίνει ότι αν υπάρχει μια οικογένεια η οποία δεν φιλοξενείται, αυτή θα παίρνει λιγότερα από την οικογένεια που φιλοξενείται. Μετά είναι αυτό άλλο, μου κύριε. Λέτε ακριβώς τόση ώρα. Ναι. Και επιμένετε πάνω σε αυτό. Και εγώ σας λέω, αυτά όλα τα παραδείγματα που μου λέτε είναι αποτέλεσμα μιας τεράστιας κρίσης την οποία έφερε τον ελληνικό λαό να έχει το υψηλότερο ποσοστό στην ακραία φτώχεια από όλη την Ευρώπη. Δηλαδή, 8% του πληθυσμού αναμένεται ότι θα μπει στο κοινωνικό παρακάτω, εισόδημα αλληλεγγύης. Όχι, μισό λεπτό. Αυτό τι σημαίνει, κύριε Παπαδάκη. 800.000 ανθρώπους θα καλύψουμε με αυτά τα χρήματα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Θα σας δείξουμε το τεράστιο που υπάρχει. Θα σας δείξουμε την κάρτα και θέλω την προσοχή σου, Αντώνη, γιατί ο Χρήστος Μέγας το ξέρει. Βέβαια. Και την προσοχή τη δική σας. Γιατί εδώ πέρα έχει δημιουργηθεί μια παρανόηση. Βέβαια. Από τους φίλους μας και η ώρα να το ξεκαθαρίσουμε. Με βάση λοιπόν. Το φίλο της ευμένης κυβερνήσεως που αναφέρει τα παραδείγματα αυτά, λέει ότι ένας άγαμος χωρίς παιδιά και με μηνιαίο εισόδημα 200 ευρώ, το εξάμηνο το οποίο υπολογίζεται κατά τη δήλωσή του, βεβαίως. Έτσι, και θα μετράει 6 μήνες από την ημερομηνία της αίτησης και πίσω, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1.200 ευρώ. Και αν έχει ακίνητη περιουσία αντικειμενική της αξία, να μην ξεπερνάει τα 90.000 ευρώ. Κύριε Υπουργέ. Και καταθέσεις 4.800. 4.800. Κύριε Υπουργέ, ένας ο οποίος έχει 1.100, όχι 1.200, 1.100 εισόδημα εξαμηνιαίο, θα πάρει 200 ευρώ. Το μήνα. Κύριε Παπαδάκη, η λογική του εισοδήματος κοινωνικής αλληλεγγύης είναι ότι διασφαλίζει ότι το εξάμηνο θα έχεις 1.200 ευρώ. Εάν από τα 1.200 ευρώ έχεις, και είσαι μόνος, έχεις τα 1.000, ναι, σου δίνει τα 200. Είναι το ίδιο που σας εξήγησα. Με συγχωρείτε, είπα αν έχεις 1.000 σου δίνει τα 200. Αν έχεις 200 ναι. σου δίνει τα 1.000. Είναι η ίδια λογική που σας ανέπτυξα πριν στη φιλοξενούμενη και μη φιλοξενούμενη. Εδώ είναι η διαφωνία μου εμένα, κυρία Υπουργέ. Το ξέρω, την είπατε 10 φορές. Να σας πω ποια είναι. Δεν την έχετε ακούσει. Λειτουργεί συμπληρωματικά. Όχι, Αντώνη μου, ξέρεις ποια είναι η διαφορά μας. Διασφαλίζει το πλαφόν. Αυτό λέμε τόσο. Ότι εγώ, κύριε, σου λέω ότι με τα 200 θα ζήσεις. Εάν σου λείπουν κάτι από τα 200, εγώ θα σου συμπληρώνω. Δηλαδή, εσύ που έχω διαπιστώσει ότι είσαι πανφτωχός, δεν θα σου δώσω κάτι πάνω από τα 200 για να γίνει καλύτερη η ζωή σου, αλλά θα σου διασφαλίσω τα 200. Δεν ζει με 200 ευρώ, κύριε Υπουργέ, το μήνα. Γι' αυτό ακριβώς το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης δεν είναι μόνο του.
Άλλο αυτό. Ακριβώς δεν είναι άλλο, αίσθηση. Είναι αυτό. Δεν είναι μόνο του. Γιατί... Λοιπόν, για να πούμε τι άλλο δίνει το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Περιμένετε, κύριε Παπαδάκη, αν θέλουμε σήμερα εδώ να ξυλώσουμε το ΚΕΑ, αν θέλετε να πούμε ότι είναι χαμηλό, εγώ σας είπα ότι είναι πολύ καλό, σας είπα ότι είναι λίγο. Εγώ είπα πρώτη, κύριε Παπαδάκη, αυτό που είπα εγώ πρώτη, αυτό που είπα εγώ πρώτη, είναι δύο πράγματα. Είναι ότι είναι ένα πολύ αδύνατο δίχτυ ασφάλειας στο οικονομικό πεδίο. Γι' αυτό δεν φτάνει. Και κινδυνεύει, έχω πει εγώ η ίδια, να γίνει δίχτυ του ψαρά. Δηλαδή να εγκλωβίσει τη φτώχεια. Δηλαδή για να παίρνει τα 200 ευρώ ή για να μην παίρνει. Και θα βάλουμε έως 200 ευρώ. Έως 200 ευρώ. Αυτό πρέπει να σε ασφαλίζει. Αυτό λέει. Και γιατί αυτό εντύπωση, είπαμε... ξέρετε, γιατί τώρα σας βοηθάμε. Η εντύπωση η οποία είχε δημιουργηθεί, Αντώνη Δελατόλα, είναι ότι όποιος έχει εισόδημα έως 1.200, στην πρώτη περίπτωση θα πάρει 200. Το μήνα. Όποιος, το μήνα. Όποιος έχει ως 1.800 θα πάρει 300. Αυτό πιστεύανε. Αυτό. Και όταν αρχίσαμε εμείς να το εξηγούμε με βάση, έτσι, καλό σας κάνουμε τώρα, δεν το έχετε καταλάβει. Γιατί ο κόσμος έχει... Γιατί όχι, δεν καταλάβατε εσείς, κύριε Παπαδάκη. Το καταλάβατε. Εγώ δεν θέλω να μου κάνει κανείς καλό. Θέλω να ξέρει ο ελληνικός λαός την πραγματικότητα. Τι θα γίνει. Θα ερχόταν ο κόσμος και θα έλεγε τα λεφτά μου. Κύριε Παπαδάκη, το κάναμε σε 30 δήμους, 16% του ελληνικού πληθυσμού. Κυρία Φωτίου. Ξέρουμε τι ρώτησε ο κόσμος και ξέρουμε αν είχε αποδοχή το ΚΕΑ στους 30 δήμους, το 16%. Είχε μεγάλη, και θα είχε μεγάλη αποδοχή, κύριε Δελατόλα, έχει... γιατί γίνεται πρώτη φορά. Μπράβο. Στην Ελλάδα. Ομε. Να καλυφθεί έστω με αυτό το αδύνατο τρόπο ένα τεράστιο κομμάτι. Μάλιστα. Του πληθυσμού. Δύο ερωτήματα. Πέστε μας πολύ γρήγορα. Αυτό υπήρχε πριν από εσάς. Ορίστε. Πριν την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ υπήρχε. Όχι, δεν υπήρχε. Κύριε Δελατόλα, η αλήθεια είναι ότι αυτό το ελάχιστο εισόδημα αλληλεγγύης είναι το ίδιο με το πιλωτικό πρόγραμμα που έγινε το 2014. Γι' αυτό, να μην κατηγορούμε αυτό εν σχέση με το άλλο, είναι ακριβώς το ίδιο. Είχε εφαρμοστεί τότε σε 30 δήμους. Όχι σε 30, σε 13 δήμους. Σε 13 δήμους. Και το εφάρμοσα εγώ, διότι το ξεκίνησαν το τέλος. Το είχε κατηγορήσει τότε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι ψίχουλα. Βεβαίως. Εφαρμόζει το ίδιο τώρα. Κύριε Μέγα, επειδή είναι μια μεγάλη σύγκριση. Γιατί ο κ. Γεγέρογλου ήταν απέναντι. Γιατί, κύριε Θεάνο Φωτίου, είναι το ίδιο. Όχι, 1η Φεβρουαρίου είπαμε ότι ανοίγει. Γιατί καθυστέρησε 3 χρόνια την πληρωμή. Όλοι μαζί τι θα γίνει. Όλοι μαζί θα πάμε σε ερωτήσεις. Θα απαντήσω σε κάτι, κύριε Μέγα. Βεβαίως. Και το οποίο έχει μεγάλη σημασία. Δεν υπήρχε πριν. Εμείς είπαμε ότι πιλωτικό. Μου είπατε αν ξαναυπήρξε στην Ελλάδα καθολική εφαρμογή του ΚΕΑ. Όχι καθολική. Και όχι. Απάντησα, δεν υπήρξε. Ωραία. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται καθολική εφαρμογή. Να δώσουμε απαντήσεις. Όχι, δεν είναι απλά. Η δεύτερη ερώτηση, λοιπόν. Άρα δεν υπήρχε, ήταν απιλωτικό, τώρα το επεκτείνεται. Σωστά, σωστά. Γιατί καθυστέρησε 3 χρόνια. Ένας δεν καθυστέρησε, γιατί τώρα μπορέσανε. Κύριε Μέγα, μην κάνουμε λίγο αφελείς ερωτήσεις και δεν εννοώ ότι είσαστε αφελείς, αλλά εννοώ ότι ξέρατε πολύ καλά ότι για να βρούμε τα 800 εκατομμύρια, θα είχε βρει και η προηγούμενη κυβέρνηση να τα έχει κάνει. Για να βρούμε τα 800 εκατομμύρια, κάναμε σκληρή διαπραγμάτευση. Ξέρετε πολύ καλά, εσείς ο ίδιος, γιατί το έχετε πει εσείς ο ίδιος, ότι θα κόπηβαμε όλα τα επιδόματα για να χρηματοδοτήσουμε το ΚΕΑ. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Είπατε ότι οι δανειστές ζητάνε και η κυρία Φωτίου να δούμε αν θα τα καταφέρει στο τέλος. Ερωτήσεις. Να μην κόψουν τα επιδόματα. Έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα, παιδιά. Αγωνιά ο κόσμος όμως. Μην πάμε σε γενικότητες. Έχουμε ερωτήματα. Είπε ο κύριος Μουζάλας ότι θα εφαρμοστεί και στους μετανάστες. Το ίδιο θα εφαρμοστεί στους μετανάστες. Δεύτερη ερώτηση που έχω. Πρέπει το ΚΕΑ για να... Έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα, παιδιά. Η ερώτηση του κυρίου Μέγα εγείρει και ένα θέμα το οποίο μπορεί να εκλειφθεί και ρατσιστικά στο τέλος. Το ΚΕΑ αφορά τους μόνιμα διαμένοντες Έλληνες πολίτες ή τους μετανάστες με μόνιμη διαμονή. Μετά, ρε παιδιά, θα κάνουμε τι θα κάνουμε. Άρα αυτό αφορά το ΚΕΑ. 700.000 αιτήσεις. Δεν αφορά όλους τους άλλους πληθυσμούς. Πάμε σε ερωτήματα. Για να το καταλάβω εγώ και κατ' επέκταση νομίζω ο κόσμος. Ένας ανθρωπάκος του έχει εισόδημα 800 ευρώ και είναι στο πρόγραμμα. Θα του δώσει 800 ευρώ, τι να τα έχει. Έχει εισόδημα δικό του.
Εξαμηνιαίο. Το εξαμηνιαίο. Ναι, όχι μηνιαίο. Θα του δώσετε τη διαφορά. Βεβαίως. Τα 400 ευρώ. Η διαφορά δια 6. Δια 6. Άλλη, 400 δηλαδή, ευρώ, μα και 800, τα 800 όταν όχι, λέει δώσετε, εννοεί τα 6. Επί 6 εννοεί. Ναι. Έτσι, δια 6. Επί 6. Δια 6 το μήνα. Δηλαδή είναι, εάν έχει εισόδημα 800 ευρώ. Τι σημαίνει 800 το εξάμηνο. Έχει 1200 είναι το όριο. Τα 400 τη διαφορά θα του τα δώσει σε 6 μήνες. Δηλαδή 400 δια 6. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να πάρει 68. Ελάχιστο κειμένο εισόδημα άνθρωπος 1 ευρώ. Λοιπόν, κύριε Παπαδάκη, αν θέλετε να το, να το 10 κάνουμε 10. Επιθεώρηση, μπορούμε να το κάνουμε. Όχι, 10, δηλαδή, 10 ευρώ. Θα πάρεις 1 ευρώ, θα παίρνεις 2 ευρώ. Εκείνο που ξέρει ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή είναι ότι το ΚΕΑ, και εδώ είναι η διαφορά μας, κύριε Μέγα, δεν είναι απλά ένα επίδομα. Το ΚΕΑ έχει δύο ακόμη πυλώνες, τους οποίους υλοποιούμε. Το δεύτερο είναι υπηρεσίες. Ξέρετε τι θα πει υπηρεσίες. Σημαίνει ταυτόχρονα ότι μόλις είσαι δικαιούχος του ΚΕΑ, έχεις δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Όλοι, δηλαδή, όλοι οι δωρεάν, όλοι οι άνθρωποι, δεν ξέρω. Όλοι εγώ λέω όλοι ότι η δική σας κυβέρνηση εμνύνεται ότι όλοι οι πολίτες έχουν δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Κύριε Μέγα, ας κάνουμε λίγο υπομονή. Όλα τα έχουν όλοι. Λοιπόν, το ένα είναι δωρεάν ιατροφαρμακευτική. Το δεύτερο είναι το παιδί σου υποχρεωτικά μπαίνει σε παιδικό σταθμό. Γι' αυτό και βάλαμε 45.000 παιδιά εφέτος που ήταν όλοι από οικογένειες εν δυνάμει δικαιούχοι του ΚΕΑ. Το τρίτο εδώ δεν είναι, υπάρχουν θέσεις. Είσαι... Τι θα κάνετε εκεί που δεν υπάρχουν θέσεις. Εκεί πώς βάλαμε 115.000 παιδιά. Ναι, τώρα είναι που από... δεν υπάρχουν θέσεις. Τώρα είναι από όλους τους δήμους. Δεν πήραν τα χρήματα από τα κανάλια. Λοιπόν, αλλά, να έρθουμε στα ερωτήματα παρακάτω. Γιατί είναι πολλά. Το τρίτο που είσαι δικαιούχος, να μην το ακούσουμε, να μην το ακούσουμε. Να τα ακούσουμε, αλλά να ακούσετε και τα ερωτήματα. Ότι αυτόματα λοιπόν που είσαι δικαιούχος του ΚΕΑ, είσαι και δικαιούχος όλων των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. Δηλαδή των προγραμμάτων για τη φτώχεια. Εννοούμε. Το ΤΕΒΑ, δωρεάν λοιπόν τρόφιμα. Δωρεάν τρόφιμα. Δεύτερο, στις δομές φτώχειας. Όλες οι δομές φτώχειας της χώρας που δίνουν τρόφιμα δωρεάν, επίσης είσαι δικαιούχος. Δικαιούχος είσαι στα σχολικά γεύματα. Έτσι κι αλλιώς. Κυρία Φωτίου, εγώ πρώτος είπα ότι τα οικονομικά του... Το είναι γενικό, γενικολόγημα. Όχι, όχι, αλλά ήταν το κομμάτι το επόμενο που θα σας το τάγαμε. Για καθίστε τώρα να πούμε και το τρίτο. Όχι, λοιπόν, το τρίτο. Δεν έχουμε προλάβει να κάνουμε ούτε ένα ερώτημα από τα 2.000 που έχω εδώ πέρα μπροστά μου. Θα μας κατηγορήσουν ότι δεν απαντάτε. Ναι, καλά. Εγώ ξέρω ότι ο κόσμος ξέρει ότι απαντώ. Το 10% των δικαιούχων ανέργων θα μπει στην αγορά εργασίας μέσα στο 17. Αυτή είναι η υπόσχεσή μας και αυτή είναι η πολύ μεγάλη διαφορά. Με τι δουλειές και τι μισθούς, αφού το λέτε. Με συγχωρείτε, με τις δουλειές και με τους μισθούς που μπαίνουν όλοι οι Έλληνες. Δεν υπάρχει διαφορά. Κύριε Φωτίου, μιλάτε για 70.000 μόνο. Όταν μόνο το κοινωνικό, η κοινωνική απασχόληση τώρα, το πρόγραμμα που τρέχει είναι για 25.000, είναι πολύ μικρό. Συγγνώμη, δηλαδή, δεν θέλω να το μηδενίσω, αλλά για 70.000 θέσεις εργασίας επιδοτούμενες είναι λίγες. Όλα είναι λίγα. Λοιπόν, και μια μικρή όλα διακοπή είναι... για διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε. Ότι ο Γιώργος Αυτιάς μου στείλε μήνυμα και χαιρετίσματα και να σου πω ότι να πεις στην κυρία Φωτίου ότι το επίδομα στην Φιλανδία είναι 580 ευρώ. Μόνο, εγώ θα σου πω και άλλες. Αν είναι στην Φιλανδία 580 ευρώ, να μας πει και ποιος είναι ο κατώτατος μισθός στη Φιλανδία. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα βάλουμε τα ερωτήματα τα οποία έχουν τεθεί. Τι συμπεριλαμβάνεται στα εισοδηματικά κριτήρια? Μπαίνει μέσα και το οικογενειακό επίδομα? Δηλαδή, δίνεις οικογενειακό επίδομα, βοήθημα για τα παιδιά και αυτό θεωρείται εισόδημα και αφαιρείται για να μην πάρεις το εισόδημα κοινωνικής αλληλεγγύης? Ναι, είναι η απάντηση. Έτσι. Μπαίνει μέσα το επίδομα ενεργείας? Ναι, είναι η απάντηση. Το οποίο είναι προσωρινό, έτσι? Ναι, είναι η απάντηση. Το επίδομα της ενορίας. Όσοι παίρνουν το επίδομα της ενορίας, όσοι παίρνουν δηλαδή. Και αυτά τα χρήματα, Γιώργο Παπαδάκη, θα είναι κατά το ίμιση cash, την τραπεζική σου κάρτα. Και τα άλλα ίμιση θα είναι πιστωτική κάρτα για να πας στο σούπερ μάρκετ. Όχι, θα μπορείς την κάρτα να πας όπου θέλεις. Όχι, βέβαια. Κάρτα θα πας όπου θέλεις. Το έχουμε πει. Εγώ το έχω πει εδώ πέρα ότι θα είναι για πάρτι. Σε οτιδήποτε.
σε οτιδήποτε. Σε οτιδήποτε, κύριε Μέγα. Και κάτι άλλο. Δεν θα είναι ρευστό, θα είναι όμως κάρτα. Ένα άλλο ερώτημα. Μισά-μισά. Φαντάζομαι ένα φτωχό άνθρωπο, τα πρώτα του έξοδα είναι τα σούπερ μάρκετ. Γι' αυτό το είπα. Δεν διασφαλίζει σε καμία περίπτωση το σύστημα, ίσως γιατί δεν έχει τη δυνατότητα και να έχει και δίκιο η κυρία Υπουργός, το γεγονός ότι πολλοί με μαύρη εργασία θα το πάρουν και θα αποκλειστούν κάποιοι άλλοι για ένα ευρώ. Γι' αυτό πρέπει να μας πει η κυρία Φωτίου. Η μαύρη εργασία, δηλαδή κάποιος, ο οποίος έτσι, γιατί είναι καταδήλωσή του. Δηλαδή θα δηλώσω εγώ επειδή παίρνω μαύρα λεφτά, ότι έχω μηδενικό εισόδημα, θα το πάρεις ολόκληρο. Δεν θα μπορεί να το διαπιστώσει η κυρία Φωτίου. Πρέπει να μας πει, Γιώργο Παπαδάκη. Και θα πάρω εγώ το εισόδημα που παίρνω μαύρα λεφτά, 700 ευρώ το μήνα, και δεν θα το πάρει η μπάγια η οποία είναι άνεργη και μένει μαζί με τη μάνα της. Πώς διασφαλίζεται? Μετά τις διαφημίσεις θα μας απαντήσει. Θα μας απαντήσει. Την πιλωτική εφαρμογή. Θα μας απαντήσει μετά τις διαφημίσεις. Πάμε στις διαφημίσεις. Σας θυμίζουμε όμως ότι μέχρι και αύριο το πρωί μπορείτε να διεκδικήσετε το μεγάλο μας δώρο, που είναι μια ολοκληρωμένη.